centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τελευταία μιλάμε μόνο για αρνητικά πράγματα. Τι να πω. Το 2020 από ό,τι φαίνεται... Είναι μια θαυμάσια χρονιά. Ναι. Θαυμάσια, τα απολαμβάνουμε. Μια θαυμάσια χρονιά. Λοιπόν, να πούμε στο θέμα της συζήτησης και σε αυτό που θέλετε να... Εκτός λοιπόν γιατί ο Δήμος Καστοριάς πλήττεται από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και στις καλλιέργειες από πολυκάρπη, κορέστια κτλ. Η αεροπηγή, όπως είπαμε, επίσης στην Αγία Κυριακή, Πτεριά, πλήττεται ο Δήμος της Καστοριάς και στις αγροτικές του καλλιέργειες, πολύ σημαντικά όπως είναι οι πληροφορίες δυστυχώς, πλήττεται όμως και από τα νερά στους δρόμους. Τι γίνεται? Πραγματικά κύριε Νατσούλ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα μου σπάει τα τηλέφωνα από δημοτικές ενότητες, η Κορισσό. Έχει βρέξει πάρα πολύ. Η Κορισσός, μας είπαν το εξής. Η Κορισσός εκεί. Θέμα με την αποχέτευση. Τι έγινε εκεί στην Κορισσό? Εκεί έβρεξε πάλι πάρα πολύ. Ο εργολάβος δεν έχει φροντίσει να κλείσει κάποιους δρόμους με άσφαλτο. Έχει αφήσει τα χώματα. Τα χώματα, αυτή η μεγάλη βροχή, καταλαβαίνετε, άνοιξε. Θυμάστε που τα συζητούσαμε αυτά, κύριε Τόσκο? Θυμάστε. Ναι, κύριε Νατσούλη, τι να κάνουμε. Εμείς πιέζουμε τον εργολάβο που μπορούμε, αλλά όταν ένα έργο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ΕΣΠΑ, ο εργολάβος κάνει την αποκατάσταση όπου το κρίνει ο ίδιος. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς πρώτα κάνει την αποκατάσταση. Τον πιέζουμε όσο μπορούμε και δια του νομίμου τρόπου. Αλλά τι να κάνουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς τα πράγματα έχει παραλλαστεί όλο το δικό δίκτυο της Κορισσού αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Ναι, το ξέρουμε και τώρα πιθανόν να στείλουμε ζήτηση. Πήρα τον εργολάβο τηλέφωνο και του είπα: αν χρειάζεται να κάνει παρέμβαση και διάκρινε κάποια τσαπάκια δικιά της. Μου είπε ότι θα κλείσει τους δρόμους που έχουν πολύ σοβαρό θέμα με κορδέλες για να μην κινούνται αυτοκίνητα, γιατί είχαμε και μία ζημία σε ένα αυτοκίνητο, και θα κάνει σιγά σιγά την αποκατάσταση ο ίδιος, και αν χρειαστεί θα παρέμβω και εγώ με δικά μου μηχανήματα να τον βοηθήσω και να συνδράμω στο να διορθώσουμε κάποιες τρύπες εκεί που πραγματικά δεν είναι τρύπες, είναι χάντακες. Είναι, λέει, ένα μηχάνημα εκεί τώρα, προσπαθεί να κλείσει με χώμα τους κάτι τρύπες που έχουν ανοίξει, δεν ξέρω τι μηχάνημα είναι αυτό. Αυτό το εργολάβο, το εργολάβο έχει το έργο. Απλά δεν προλαβαίνει γιατί λέει βρέχει, μην το ξαναπαίρνει τα χώματα. Μάλιστα. Εάν δεν το κλείσει το δρόμο, θα τα παίρνει και θα φύγει. Καστοριά, κύριε Νατσούλη, πάμε και Καστοριά τώρα να δούμε τι γίνεται. Πώς ανταποκρίνεται Καστοριά, με την πρώτη βροχή, τη μεγάλη που ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάνε όλοι στα αντλιοστάσια της ΔΕΑΚ. Γιατί ξέρετε, άμα σταματήσει ένα αντλιοστάσιο να απορροφάει τα όμβρια ύδατα, τότε θα έχουμε χειρότερη πλημμύρα. Ναι. Οπότε στείλαμε σε όλα τα αντλιοστάσια τη τότε παραλία, στο Α που είναι στο Χάτσιο. Ναι. Και τα υπόλοιπα Βόρεια και Χλόη, ναι, να είναι από ένας υπάλληλος εκεί για να μην έχουμε καμία, να μην σταματήσουν τα αντλιοστάσια λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ναι. Όντως δεν σταμάτησαν και άμα δείτε τώρα και στο ΚΤΕΛ και στα Ψαράδικα παντού η στάθμη του νερού έχει πέσει. Έχει πέσει. Γιατί τα αντλιοστάσια δεν σταμάτησαν να λειτουργούν και ήμασταν καλά. Νωρίτερα όμως είχε πολλά προβλήματα και 11 Νοεμβρίου και η Αθανασίου Διάκου, ναι. Δεν προλαβαίνουν να τραβάνε. Δεν προλαβαίνουν να τραβάνε, ναι. Όλο τον δρόμο τον κάνουμε φρεάτε, θα τα ποτάνει. Τι γινόταν αλλιώς. Ειδικά η Αθανασίου Διάκου, πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο τεχνικά για μια ακόμη φορά στον κόσμο, είναι χαμηλότερα από τη στάθμη της λίμνης. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, πώς πραγματικά με τι δύναμη πρέπει να φύγουν τα νερά. Σήμερα, και από το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πίσω στο εμπορικό κέντρο. Εκείνος ο δρόμος είναι πλημμύρα αυτή τη στιγμή, είναι ποτάμι. Ναι, είναι πλημμύρα ακριβώς γιατί, επαναλαμβάνω, είναι χαμηλότερα από τη λίμνη. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί και να φύγει το νερό τυχεροί, με φυσική ροή τουλάχιστον προς τη λίμνη. Πρέπει να φύγει με άλλο τρόπο. Μας, ναι. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε τυχεροί που η στάθμη ήταν χαμηλή. Ναι. Οπότε τραβούσε πάρα πολλά νερά και η λίμνη. Μάλιστα. Γιατί άμα ήταν η στάθμη ψηλή, θα κοντράριζε τα νερά. Φυσικά. Τα όμβρια και θα τα γύριζε πίσω. Θα τα γύριζε πίσω. Αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Το έχουμε δει πάρα πολλές. Είχαμε πάρα πολλές μεγάλες πτώσεις από κλαδιά, πάρα πολλά προβλήματα και στα χωριά και στην πόλη. Πραγματικά είμαστε στο πόντο, το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει και τώρα που μιλάμε μαζί μπορεί να έχω πάρει άλλες 10 κλίσεις από πίσω. Εύχομαι να σταματήσει η βροχή και τα συνεργεία μας είναι όλα έξω και του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ. Το πρακτικό αυτή τη στιγμή από ό,τι είπαν είναι στα Ψαράδικα, ναι, και πηγαίνει προς νομαρχία Πάρκινγκ ΤΕΛ και στο εμπορικό από πίσω.
Και θέλει και προσοχή γενικότερα στους δρόμους. Δεν ξέρω αν ευθύνονται τα νερά ή όχι. Μας είπαν για ατύχημα στον κόμβο της Χλώης. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς και εκεί. Όλα πάνε στραβά. Δεν έχω ακούσει, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι δύσκολο πρωινό. Αυτή η μία ώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι είμαστε καλό δρόμο. Να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά από εδώ και πέρα, μια και το κύμα από την άλλη φαίνεται να μην μας εγκαταλείπει εύκολα, κύριε Τόσκο. Μας μιλάει για Σάββατο. Ό,τι βλέπω, αυτό βλέπουμε, κύριε Νατσούλη. Εμείς είμαστε εδώ stand-by να μπορέσουμε να καθίσουμε τα τηλεοστάσια μας ζωντανά και να δουλεύουμε. Μια ακόμη ερώτηση. Ξέρουμε ότι από τις δυνατές νεροποντές ή από τις συνεχόμενες νεροποντές κοιτάτε και τις πηγές. Επειδή ίσως τολώνει, επειδή κατεβάζουν νερά κτλ. Έχετε πάει στην Κορομιλιά να δείτε τι γίνεται? Δεν έχω μιλήσει ακόμα με την κυρία Νικολοπούλου που είναι υπεύθυνη για τα νερά και την ποιότητα των νερών. Θα μιλήσω τώρα μαζί της. Ήθελα να είναι και στην Κορομιλιά ίδια. Γιατί με το θέμα της πόλης σας λέω, βαρδίστηκα από τηλέφωνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν προλάβαινα να μιλάω με πυροσβεστική, αστυνομίες και τους πολίτες που δίκαια οι άνθρωποι έχουν, είχαν τα αιτήματά τους και τα προβλήματά τους. Θα μιλήσω με την κυρία Νικολοπούλου τώρα να τι γίνεται. Ναι. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι έχουν μπει φίλτρα τα οποία τραβάνε τη θολότητα του νερού. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα σύστημα όταν θολώνει το νερό να κλείνει αυτόματα η παροχέτρωση στην πόλη. Και κλείνει και τραβάνε τα φίλτρα. Δεν μπορέσουν τα φίλτρα να το ξεθολώσουν. Σταματάει το θέμα του νερού. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στις πηγές. Μακάρι να μην έχουν επηρεαστεί οι πηγές, δεν το ξέρουμε ακόμα. Άμα θέλετε μπορούμε να ξαναμιλήσουμε σε λίγο, να επικοινωνήσουμε λίγο. Να επικοινωνήσουμε λίγο, να δούμε πραγματικά αν έχουμε κάποιο θέμα. Είμαστε στη διάθεσή σας για να ενημερώνετε και στον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, συνεχίστε εκεί την δουλειά σας. Ευχαριστώ, κύριε Ρατσούλη. Η πόλη είναι σε πολύ μεγάλο θέμα σήμερα, πραγματικά. Πραγματικά πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε και εύχομαι υπομονή σε όλους. Εμείς προσπαθούμε από την μεριά μας όσο μπορούμε για το καλύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ρατσούλη. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.